Προχωράμε στην τρίτη κατά σειρά σχολική χρονιά με πανδημία. Το ξέρετε και το ξέρουμε. Πάλι εκτεθειμένοι θα είμαστε σχολεία, καμία φροντίδα. Φροντίσατε όμως εν μέσω πανδημίας να περάσετε αυτό το έσχος της ελάχιστης βάσης αγωγής. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και αυτή τη σχολική χρονιά, με αυτό το νόμο έμειναν εκτός μηχανογραφικών χιλιάδες μαθητές που δεν ήταν του 3 και του 4 όπως λέγατε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που όχι μόνο αφήσατε χιλιάδες μαθητές εκτός σχολών, αλλά θέλετε να το ρίξετε και στους ίδιους, τις οικογένειές τους που αφήσατε στο έλεος χιλιάδες μαθητές προσπαθώντας μόνοι τους να βρουν λύση. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που αντί να κατανοείτε τους μαθητές που έχουν χάσει την επαφή τους τόσο καιρό, έχουν μείνει πίσω και δυσκολεύονται, τους αναγκάζετε να γυρίσουν πίσω σε ένα αγνώριστο σχολείο εξεταστικό κέντρο. Αντί να γίνει προγραμματισμός της ύλης, ενισχυτική διδασκαλία, θα δίνουν ατελείωτες εξετάσεις με τράπεζα θεμάτων, ελάχιστη βάση αγωγής και περιορισμένες επιλογές στο μηχανογραφικό. Δεν μπορείτε πια να κρυφτείτε. Το μόνο που θέλετε είναι οι γονείς μας να χρυσοπληρώνουν φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα. Αν δεν έχουν οι γονείς μας, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για εμάς να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να βάσετε κι άλλα εμπόδια στα όνειρά μας. Πάρτε το χαμπάρι. Όλοι οι μαθητές είναι εναντίον σας. Δεν θα σας αφήσουμε ήσυχους. Μαζεύουμε υπογραφές ως μαθητικά συμβούλια αλλά και ατομικά για να καταργηθεί εδώ και τώρα η ελάχιστη βάση αγωγής. Χαιρετίζουμε κι εμείς με τη σειρά μας τη σημερινή μαζική κινητοποίηση. Φοιτητές από όλη την Αθήνα βρισκόμαστε και σήμερα εδώ, έξω από το Υπουργείο Παιδείας, μαζικά στο πλάι των γονιών, των εκπαιδευτικών και των αδερφιών μας των μαθητών, οι οποίοι κατά χιλιάδες φέτος πετάχτηκαν έξω από τις σχολές. Η κυβέρνηση έχει μεγάλο θράσος να ισχυρίζεται ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής αναβαθμίζει στην πραγματικότητα τις σπουδές και τις σχολές μας. Αυτό που στην πράξη αποδεικνύεται είναι ότι τελικά τις αδειάζει, τις οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, με βάση και τα σχέδια της κυβέρνησης, στο κλείσιμο. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα να φέρει νομοσχέδιο για την αναδιαμόρφωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Ούτε να περνάει από το μυαλό τους να οδηγήσουν και τους φοιτητές οι οποίοι τώρα σπουδάζουν να πεταχτούν έξω από τις σχολές. Οι φοιτητές διεκδικούμε, όπως αντίστοιχα και οι μαθητές, το ασφαλές άνοιγμα των σχολών μας. Διεκδικούμε εδώ και τώρα να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε μαζί με τον καθολικό μαζικό εμβολιασμό να προχωρήσει η διενέργεια rapid test μέσα στις σχολές μας, τόσο για τους εμβολιασμένους, όσο και για τους ανεμβολίαστους φοιτητές. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την προστασία από τη διάδοση του ιού, για την κάλυψη των επιπτώσεων από την περσινή χρονιά του lockdown, αλλά φόρτωσε στις πλάτες μας, στις πλάτες εμάς των γονιών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών και νέες αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις με τον νόμο που ψήφισε το καλοκαίρι. Είναι γελασμένοι όμως, αν νομίζουν πως θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, να βλέπουμε τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης προς όφελος των ιδιωτών μεγαλοεπιχειρηματιών του χώρου. Απαιτούμε εδώ όλοι μαζί τώρα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μέτρα στήριξης και επιτάχυσης του εμβολιαστικού προγράμματος, κέντρα ενημέρωσης εμβολιασμού, διεξαγωγή τεστ και εξατομικεύση παρακολούθηση συνδεδεμένα με τα σχολεία. Μαζικά δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΗ για όλους τους εκπαιδευτικούς, για όλους τους μαθητές, για όλο το προσωπικό καθαριότητας. Να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες των σχολείων. Καμιά καινή θέση στις 13 Σεπτέμβρη. Να αραιώσουν τώρα τα τμήματα, 15 μαθητές ανατάξει, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα μαθησιακά κενά. Άμεση πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό. Αυξημένη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών με σκοπό να εξασφαλιστούν τώρα όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, ατομικής υγιεινής και υποδομών στα σχολεία. Απαιτούμε όλοι μαζί εδώ να στηριχτούν οι μαθητές στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
και με την ίδια τη μορφωτική και εκπαιδευτική διαδικασία. Απαιτούμε αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και της σχολικής ύλης, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα μαθησιακά κενά με 2 χρόνια κλειστά σχολεία. Προγράμματα τώρα ενισχυτικής διδασκαλίας με την έναρξη του σχολείου. Ουσιαστική στήριξη της λειτουργίας του ολοημέρου δημοτικού κινηπιαγωγείου. Επαναφορά τώρα του υπεύθυνου δασκάλου στο ολοήμερο. Να καταργηθεί η δεύτερη και τρίτη ανάθεση. Να προσληφθούν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί σε όλα τα σχολεία τώρα.